Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της υποενότητας ολογοτέχνης Κόντογλου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ζομπουλάκη, επικεφαλής Επιτροπής για την συγκρότηση και δημιουργία αυτής της ημερίδας. Στην ιδιότητά του, κύριο Ζομπουλάκης γράφει την πολύ διακριτική λέξη συγγραφέας. Είναι πολλά ακόμα, αλλά και μόνο σαν συγγραφέα να τον δούμε. Είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συνδέσει πολύ με το βάθος της λειτουργίας της θρησκείας στην Ελλάδα και όχι μόνο, και της καθημερινής ζωής επίσης. Και ο Κόντογλου πραγματικά είναι ένας τομέας και ένας χώρος που τον ενδιαφέρει πολύ και εμείς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να τον ακούσουμε. Το θέμα του αφορά τον Κόντογλου της Φιλικής Εταιρείας αυτού του περιοδικού τέχνης 1925, πολύ πρωτοποριακό αλλά και πολύ ουσιαστικό για τους ανθρώπους που γράψαν και παρουσιάσαν τις δουλειές τους. Κύριε Ζομπουλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσω, ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Ενεπεκίδου για την πραγματοποίηση της ημερίδας αυτής. Ξέρετε, οι ημερίδες στα συνέδρια δεν γίνονται από μόνα τους. Χρειάζονται έναν άνθρωπο για να τα κάνει. Και η συμβολή της κυρίας Ενεπεκίδου ήταν καθοριστική και την ευχαριστώ θερμά. Η Φιλική Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των βραχίβιων αλλά αξιοπρόσεκτων, πολύ αξιοπρόσεκτων περιοδικών. Έβγαλε 6 τεύχη όλα και όλα, το τελευταίο μάλιστα διπλό, με ενιαία σελιδαρύθμιση. Σύνολο σελίδων 272 μόλις. Πρώτο τεύχος Ιανουάριος 1925 και τελευταίο το διπλό Μάιος-Ιούνιος 25. Το Δεκέμβριο του 1924 κυκλοφόρησε τετρασέλιδη αγγελία για την προσεχή έκδοση της Φιλικής Εταιρείας και τους στόχους της. Αυτή την αγγελία έχουν όσοι πρωτογράφουν για τη Φιλική Εταιρεία. Ο Λίνος Καρζής, ας πούμε, σε ένα κείμενο της Εφημερίδα Δημοκρατία, την περιγράφει. Μια τετρασέλιδη αγγελία έπεσε τελευταία στα χέρια μου και παρουσιάζει το περιοδικό πριν βγει. Η έκδοση της Φιλικής Εταιρείας συμπίπτει και συνδέεται κατά έναν ορισμένο τρόπο με τη δεύτερη έκθεση του Κόντογλου στο Λύκειο Ελληνίδων Δεκέμβριο 1924 Ιανουάριο 1925, όπου λειτουργούν και τα άτυπα γραφεία, εντός εισαγωγικών η λέξη, του περιοδικού. Παραθέτω, στα γραφεία, σε εισαγωγικά, της Φιλικής Εταιρείας, μέσα στην έκθεση Κόντογλου, 4-5 από τους εταίρους δουλεύουν για την έκδοση του περιοδικού τούτου. Γράφει ο Χρήστος Λαμπέτης στο Ελεύθερο Βήμα 9 Δευτέρου 1925. Κρατήστε την ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου του 25, λέει ότι δουλεύουν οι εταίροι μέσα στην έκθεση για να βγάλουν το περιοδικό. Στις 31 Ιανουαρίου του 1925, πάλι στο Ελεύθερο Βήμα, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης μιλάει θερμά για τη Φιλική Εταιρεία, το τίμιο περιοδικό του Κόντογλου που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει. Γνωρίζει όσα γράφει για τους σκοπούς του περιοδικού από την προαναφερθήσα τετρασέλιδη αναγγελία του. Επομένως, όπως συμβαίνει συχνά με τα περιοδικά, η αναγραφόμενη σε κάθε τεύχος ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει με την πραγματική. Το πρώτο τεύχος, το τεύχος Ιανουαρίου, δεν κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, αλλά μπορώ να το πω με μεγάλη σιγουριά, κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου του 25. Όπως τεκμέρεται από αναγγελίες της κυκλοφορίας πια του περιοδικού στον τύπο. Παραθέτω από την εφημερίδα Πολιτεία, εξεδόθηκε, κυκλοφόρησε 14 Δευτέρου. Και από την εφημερίδα Εμπρός, στις 15 Δευτέρου, κυκλοφόρησε χθες. Και υπάρχει επίσης και στο Έθνος. Άρα το πρώτο τεύχος του Ιανουαρίου βγαίνει στις 14 Φεβρουαρίου. Η βραδυπορημένη έκδοση του τεύχους του Ιανουαρίου επηρέασε προφανώς και την κυκλοφορία των υπολείπων. Το δεύτερο τεύχος του Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου. Τα οικονομικά προβλήματα ταλανίζουν, φαίνεται, το περιοδικό εξ αρχής και θα οδηγήσουν στο πρόωρο κλείσιμό του. Ο στρατής Δούκας που μετέχει στο εγχείρημα
και δικό του κείμενο ανοίγει το πρώτο τεύχος της φιλικής εταιρείας, σημειώνει πως βρήκε τη φιλική εταιρεία εισαγωγικά παρατημένη στα μισά με το τέταρτο φύλλο ατύπωτο στο τυπογραφείο και θα φροντίσει με τη μεσολάβηση κοινού φύλου του Ανδρέα Τριγκέτα που ήταν αρχιλογιστής στην εταιρεία Καμπά να εξασφαλίσει ένα δάνειο ώστε να συνεχιστεί η έκδοση και να δεθεί ο πρώτος τόμος. Να δεθεί σε τόμο το πρώτο εξάμεινο. Ο Κόντογλου εμφανίζεται σε όλα τα τεύχη στο εξώφυλλο ως επιμελητής του περιοδικού. Κανένα άλλο όνομα δεν σημειώνεται στη σελίδα της ταυτότητας. Η διεύθυνση του περιοδικού είναι οδός Δημοκράτους 2, δηλαδή το σπίτι του Βάσου Δασκαλάκη και της Έλλης Αλεξίου. Ο Δασκαλάκης, κουμπάρος του Κόντογλου στο γάμο με τη Μαρία Χατζικαμπούρη που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου του 25, δηλαδή μόλις βγήκε το πρώτο τεύχος, έγινε ο γάμος μετά. Ο Δασκαλάκης πρέπει να ήταν ο κύριος συνεργάτης του Κόντογλου στη φιλική εταιρεία. Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν προς τούτο. Ο Δούκας μνημονεύει τη φιλική εταιρεία ως το περιοδικό του Κόντογλου και του Δασκαλάκη. Πάντως, στα κείμενα που γράφονται την εποχή εκείνη που βγαίνει το περιοδικό και όχι εκ των υστέρων, δεκαετίες αργότερα, μνημονεύεται, όσο έχω ελέγξει, κυρίως ο Κόντογλου, αυτός θεωρείται η ψυχή του εγχειρήματος. Διαβάζω την πρώτη παράγραφα από το κείμενο του Λαπαθιώτη που προανέφερα. «Έχω εμπιστοσύνη στον Κόντογλου και περιμένω από αυτόν πολλά. Η ρηξικέλευτος αυτή αναγγελία της προσεχούς επιμελούς εκδόσεως ενός τιμίου περιοδικού». Η αναγγελία αναφέρεται στο τετρασέλιδο, θα σας έλεγα. «Που ξαφνικά μου έρχεται στα χέρια και όπου διαλάμπει ακεραία η στεναρά του και θερμή πρωτοβουλία, μου αναπτερώνει τας ελπίδας, τας οποίας απαρχής ετοποθέτησα εις την απόλυτον επαναστατικότητα με την οποία επευλήθη προμικρού υπό την διπλήν του ιδιότητα και ως ζωγράφος και ως λογογράφος». Ο Κωστής Μπαστιάς στη δική του ενθουσιώδη παρουσίαση του περιοδικού γράφει «Εις την φιλικήν εταιρεία υπάρχει μια σπονδυλική στήλη, ο Φώτης Κόντογλου, σπονδυλική στήλη που στηρίζει όλον το οικοδόμημα και από λογοτεχνικής και από καλλιτεχνικής απόψεως». Και άλλοι θα γράψουν ανάλογα, μη σας διαβάζω, τα δείτε στα πρακτικά, πολύ έτσι θερμά λόγια. Ο θερμότερος ήταν ο Γεώργιος Λαμπρίδης με δύο κείμενά του, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί τον Κόντογλου τον συμπυκνωτήρα, είναι η δική του λέξη, της ελληνικής αισθήσεως και του ελληνικού αισθήματος. Πάντως και το ίδιο το περιεχόμενο του περιοδικού, που ήταν μαζί λογοτεχνικό και εικαστικό, μαρτυρεί από μόνο του ότι η ψυχή του ήταν ο Κόντογλου. Σε κάθε τεύχος τυπωνόταν σε χωριστό φύλλο και ένα ζωγραφικό έργο. Στο πρώτο τεύχος μια εικόνα της Παναγίας νεοβυζαντινής τέχνης και στο δεύτερο η ξυλογραφία στη μνήμη του Καρλ Λίμπιγκνεχτ της Κέτε Κόλβιτς, η οποία χαρακτηρίζεται από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της Γερμανίας. Ο Ευγένιος Ματιόπουλος, που είναι και εισηγητής σήμερα εδώ, έχει σχολιάσει διεξοδικά σε ανέκδοτη δυστυχώς ακόμα εισήγησή του στο συνέδριο που έγινε για τον Κόντογλου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο το Δεκέμβριο του 2018, έχει σχολιάσει αυτά τα ζωγραφικά έργα και την σχέση τους και γιατί και πώς βρίσκει τη θέση μέσα στο περιοδικό και το έργο της Κόλβιτς για τον Λίμπιγκνεχτ. Η φιλική εταιρεία αυτοπροσδιορίζεται στο εξώφυλλό της ως περιοδικό τέχνης και ελέγχου. Τέχνης και όχι λογοτεχνίας, γιατί εφερώνεται εξίσου και στη ζωγραφική, αλλά και ελέγχου. Δηλαδή θέλει να είναι περιοδικό παρεμβατικό που θα ελέγχει τα κακό κείμενα της πνευματικής ζωής, ένα περιοδικό μάχης. Το σχέδιο που κοσμεί τα εξώφυλλά της, σε όλα τα τεύχη εκτός από το δεύτερο τεύχος, εικονίζει την αναμέτρηση δύο έφυπων πολεμιστών, ο ένας μαύρος, ο άλλος λευκός,
Ανάμεσά τους δύο ύλοι, επίσης ο ένας ήλιος μαύρος, ο άλλος λευκός. Είναι ο πόλεμος δύο κόσμων, των δυνάμεων του φωτός εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Στην κάτω δεξιά γωνία του περιοδικού, πάνω ακριβώς από το όνομα του Κόντογλου, ήταν τυπωμένη μια σφραγίδα, όμοια ακριβώς με τη σφραγίδα της ιστορικής φιλικής εταιρείας, την οποία την ξέρουμε, μόνο που στο κέντρο αυτή η σφραγίδα εδώ έχει τον Πίγασο, το φτερωτό άλογο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που βγάζονται το περιοδικό, και πρώτος και καλύτερος ο Κόντογλου, είναι θερμοκέφαλοι, έτοιμοι για αγώνες εναντίον της τυραννίας, της νέας τυραννίας, όπως θα εξηγήσουν και στο editorial του πρώτου τεύχους. Παραθέτω. Η φιλική εταιρεία όμως, εννοούν η ιστορική, απομένει τίμια για πάντα, όπως είναι τίμιος, γιατί θέλουν να εξηγήσουν γιατί δίνουν αυτό το όνομα, όπως είναι τίμιος για κάθε εποχή αυτός που πολεμάει τον τύρανο που τον βασανίζει. Δεν έχει σημασία αν τον βασανίζει με το σπαθί, με τη φυλακή, με το χρήμα ή με όποιο άλλο μέσο. Πεδίο για αγώνα υπάρχει σε κάθε εποχή, γιατί πάντα υπάρχει τυραννία που κρατά στα χέρια της τη ελευθερία του ανθρώπου, είτε την πνευματική είτε την υλική. Εμείς θα πολεμήσουμε για την πρώτη. Η δυστυχία του ανθρώπου, συνεχίζουν και έτσι τελειώνουν, η μιζέρια της κατάντιας του και της ψυχής του, τον άνθρωπο έχει αιτία στο μεγαλύτερο μέρος της. Τον άνθρωπο που μόνος αυτός μπορεί να δημιουργήσει στον όμοιό του πολλές δυστυχίες αβάσταχτες. Και από αυτή την άποψη είμαστε μαζί με κάθε αγώνα που γίνεται και που θα γίνει, για να μποδιστεί με κάποιο γκέμι αυτό το κοινωνικό χτίνος, ώστε να μην παραδίνεται ελεύθερο στο μαύρο του ένστικτο που το κάνει να χαίρεται σαν τυραγνή, σαν βασανίζει και σαν σκοτώνει τον όμοιό του. Κλείνει τα εισαγωγή. Ακούστηκαν πολλές φορές στο παράθυρο αυτό και ακόμη περισσότερο στο συνολικό κείμενο του editorial οι λέξεις αγώνας, πολεμό, τυραννία, τύρανος, λευτεριά. Χωρίς αμφιβολία, η φιλική εταιρεία θέλει να είναι περιοδικό μαχητικό που πολεμάει, όπως εξήγησαν, για την πνευματική απελευθέρωση. Το ερώτημα είναι, ποια είναι τα μέσα της φιλικής εταιρείας για την επίτευξη αυτού του σκοπού? Με ποια όπλα, όπως θα έλεγαν εκείνοι στο δικό τους πολεμικό λεξιλόγιο, μάχεται και προσπαθεί να πετύχει αυτούς τους ιερούς στόχους? Ποιοι είναι οι πνευματικοί άξονες του περιοδικού, θα έλεγα εγώ στο δικό μου λεξιλόγιο, θα αναρωτιόμουν εγώ, και θα ξεχώριζα τρεις. Ο πρώτος και σταθερός είναι η ανάδειξη της σημασίας της ελληνικής παράδοσης και κυρίως της ελληνικής λαϊκής τέχνης σε όλες τις εκδοχές, ζωγραφική, μουσική, λογοτεχνία. Στη φιλική εταιρεία δημοσιεύεται το περίφημο δοκίμιο του μεγάλου Δημήτρη Πικιώνη «Η λαϊκή μας τέχνη και εμείς». Εδώ επίσης δημοσιεύονται τα κείμενα του Κώστα Σφακιανάκη για τη μουσική. Ο δεύτερος άξονας, σε άμεση συνάφεια με τον πρώτο, είναι η αγάπη για τη φύση και τη φυσική ζωή. Τον τόνο εδώ τον δίνει κυρίως ο Κόντογλου. Στο πρώτο κείμενό του, το μυαλό μου ταξιδεύει, δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος ευθύς μετά το κείμενο του Δούκα, απευθύνεται στον αναγνώστη και του λέει πως μια ζεστή πνοή βγαίνει, εισαγωγικά, μέσα από εκείνο που ξυστορώ και έρχεται να με ρέψει την κουρασμένη ψυχή σου, αναγνώστη μου, γιατί ξέρω πως και εσύ αγαπάς τη φύση και ιδιαίτερα τη θάλασσα. Και θα συνεχίσει. Αυτή την αμμουδιά την έβλεπα από το παραθύρι μου χρόνια ολάκερα, μέρα νύχτα. Ποιος την ξέρει? Ποιος θα γράψει την ιστορία της? Ποιος τη φέρνει στο νου του σαν φυσάει νοτιά και εκείνη η μαυγιά θάλασσα τη λούζει με τους αφρούς της? Ποιος συμπώνει στα δεντράκια της που καμπουριάζουνε και που τα δέρνει το δρολάπι, βγάζοντας ένα θρήνος που σκορπά μέσα στην ερημιά της νύχτας? Εσύ που χασμουριέσαι μέσα στον καφενέ, εσύ
που μέρα με τη μέρα αποκουτιένεις περνώντας τις ώρες σου με ένα σωρό βρωμοθήλικα. Χάσου από εκεί. Τι μπορείς να πεις εσύ για τέτοια πράγματα? Η αγάπη αυτή για τη φύση και τα πλάσματά της μπορεί να εξηγήσει την παρουσία μέσα στις σελίδες του περιοδικού κειμένων όπως εκείνο του διάσημου εντομολόγου Jean-Henri Fabre για τον Μπούρμπουλα. Ένα κείμενο που προέρχεται από ένα διάσημο έργο του Fabre, τις εντομολογικές αναμνήσεις με αλλεπάλληλες εκδόσεις. Χωρίς αυτόν τον άξονα, αυτό το κείμενο δεν καταλαβαίνεις τι θέση μπορεί να έχει σε ένα περιοδικό τέχνης. Η έμφαση αυτή στη φύση και στη φυσική ζωή δεν είναι αθώα. Εμπεριέχει ασφαλώς μια υπονοούμενη κριτική απέναντι στον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό και στην αφύσικη ζωή της μεγάλης πόλης. Ο τρίτος άξονας θα έλεγα ότι είναι το πνευματικό ιδανικό της απλότητας. Το συναντάμε σε πολλά κείμενα αυτή τη λέξη. Απλότητα στη ζωή και στην τέχνη. Το πρώτο κείμενο του περιοδικού, μετά το editorial, όπως είπαμε, είναι του Στρατή Δούκα και έχει τον τίτλο «Απλότη». Θα σας διαβάσω 2-3 αποσπάσματα. Τι είναι μαθές αυτή η απλότη? Είναι ένστικτο, είναι αρετή, είναι βέβαια ένστικτο, αφού βρίσκεται μέσα σε κάθε μωρό παιδί, μα είναι πάλι και αρετή, σπάνια αρετή. Πρέπει και μέσα από τη φύση να έχει την πηγή της η απλότη. Ας έρθουμε λοιπόν να πάρουμε την απλότη μέσα από τη φύση. Μέσα στη φύση όλα είναι απλά. Και τελειώνει. Έτσι από στοιχείο της φύσης η απλότη έγινε κατάκτηση ανθρώπινη. Από ένστικτο έγινε αρετή. Μια αληθινή παρηγοριά μέσα στη ζωή, στην επιστήμη και στην τέχνη. Μέσα εκεί η απλότη είναι το πιο σίγουρο σημάδι μιας αληθινάς ωραίας και σοφής ζωής. Λείπει κάθε φροντίδα επίδειξης. Ησυχασμένη πια η ψυχή από τη φαγούρα και τάναμα τούτης της πληγής, είναι σε θέση να ακούει τόσο καθαρά τη φύση της και να την εκφράζει τόσο ανεμπόδιστα, ώστε να συλλαβαίνει με κάποιο δικό της μυστικό ολοκληρωτικά, σίγουρα και με αξιοθαύμαστη ευκολία τα πιο πολύπλοκα συμπεράσματα και να κρύβει κάτω από μια απλοϊκή αφέλεια τους πιο απόκριφους θησαυρούς της έκφρασης. Οι τρεις αυτοί άξονες, δηλαδή ελληνική πνευματική παράδοση, λαϊκή τέχνη, φύση, απλότητα, είναι αδιαίρετα και ανσύγχυτα ενωμένοι στη σκέψη των ανθρώπων της φιλικής εταιρείας. Η απλότητα της φύσης και της τέχνης ενσαρκώνονται με τον καλύτερο τρόπο στην ελληνική παράδοση και στη λαϊκή τέχνη, πιστεύω. Αυτό όμως που κάνει ένα περιοδικό αξιανάγνωστο δεν είναι ούτε οι προγραμματικές δηλώσεις, ούτε οι ιδεολογίες, ούτε οι στόχοι, αλλά οι άνθρωποι που γράφουν σε αυτό. Ιδού αυτά τα ονόματα, εκτός από εκείνο του Κόντογλου, ο οποίος γράφει σε κάθε τεύχος, μεταφράζει, ζωγραφίζει κλπ. Στρατής Δούκας, Βάσος Δασκαλάκης, Βασίλης Μιχαηλίδης, Μάρκος Αβιέρης, Κώστας Βάρναλης, Κώστας Φατιανάκης, Ηλίας Ηλίου, Δημήτρης Πικιώνης, Γιωσέφ Ελιγιά. Μα ούτε αυτοί που γράφουν είναι το κυριότερο για ένα περιοδικό. Το κυριότερο είναι τα ίδια τα κείμενα και η μεταξύ τους συνομιλία. Το καλύτερο ήταν τώρα εδώ να περιδιαβούμε όλα τα τεύχη, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε, αλλά θα ξεφυλίσω μαζί σας δυο. Το πρώτο, πέρα από τα εισαγωγικά και σχεδόν προγραμματικά κείμενα του Δούκα και του Κόντογλου, ο Βάρναλης γράφει στο πρώτο τεύχος για τον φίλο του χαράκτη Γιάννη Κεφαλινό. Ο Βάρναλης είναι ήδη κομμουνιστής.
όταν συνεργάζεται με τη φιλική εταιρεία. Το 1922 έχει δημοσιεύσει το ποίημα «Οι Μοιραίοι» στο περιοδικό Νεολαία. Το περιοδικό Νεολαία είναι το περιοδικό της ΟΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Και από το 1923 συνεργάζεται στο Ριζοσπάστη, με το Ριζοσπάστη. Άρα όταν ξεκινάει τη συνεργασία του με τη φιλική εταιρεία, είναι ήδη εκφρασμένη η κομμουνιστική του πεποίθηση. Ο Κώστας Φακιανάκης, συνθέτης και μουσικολόγος, φίλος του Βάσου Δασκαλάκη, της Έλσα Αλεξίου, του Λευτέρη Αλεξίου, του Καζαντζάκη, γράφει στο πρώτο τεύχος για τη βυζαντινή μουσική. Ενώ ο Κόντογλου αρχίζει τη δημοσίευση της μετάφρασης του Στίβενσον «Το νησί με το θησαυρό». Το κείμενο που θα μπορούσε να ξενήσει τον αναγνώστη ενός περιοδικού τέχνης είναι αυτό που προανέφερα, του Γάλλου εντομολόγου Jean-Henri Fabre, από το Souvenir Entomologique, το οποίο βγαίνει και δημοσιεύεται σε μετάφραση του Βάσου Δασκαλάκη. Σε επόμενο τεύχος της φιλικής εταιρείας υπάρχει άλλο κείμενο του Fabre επίσης, σε μετάφραση αυτή τη φορά του ίδιου του Κόντογλου. Το τεύχος, το πρώτο τεύχος, κλείνει με ένα εξαιρετική οξυδέρκεια κείμενο για την κατάσταση της κριτικής στην Ελλάδα, πολλές από τις παρατηρήσεις του οποίου ισχύουν και σήμερα, ορισμένες μάλιστα μπορούν να έχουν και ενταθεί σε αυτή την εποχή του διαδικτύου. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Πώς γράφεται στην Ελλάδα η κριτική. Συνταγή στο φίλο μου ΑΒ». Το κείμενο τίθεται κάτω από τον υπέρτιτλο «Γράμματα από την επαρχία» και ο συγγραφέας του υπογράφει με το ψευδώνυμο Επαρχιώτης. Αυτός ο Επαρχιώτης είναι ένα παιδί 20 χρονών, που το πραγματικό του όνομα είναι Ηλίας Ηλίου. Ο Κωστής Μπαστιάς στο προμνημονευθέν κείμενό του στην Εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει, ή το ξέρει και το ξέρουν όλοι, ότι ο Επαρχιώτης είναι ο Ηλίου. Δεν είναι η πρώτη εμφάνιση του Ηλίου στα γράμματα, αλλά επειδή έχω κάνει αυτή τη δουλειά, επιτρέψτε μου να το πω, το να μπορείς να αξιολογείς σωστά και να δημοσιεύεις στο πρώτο σου τεύχος μάλιστα το κείμενο ενός 20χρονου, αυτό προϋποθέτει πολύ πολύ γερό κριτήριο. Θα σταθώ λίγο στο τρίτο τεύχος, γιατί έχει μια ξεχωριστή σημασία. Το τεύχος αυτό ανοίγει με το πρώτο τεύχος, με το πρώτο μέρος από τους Κλάβους Πολιορκημένους του Βάρναλη, που δημοσιεύεται εκεί με το ψευδώνυμο Κώστας Γεύης. Η δημοσίευση των Σκλάβων Πολιορκημένων σε αυτό το τεύχος έχει μεγάλη σημασία. Τον Ιανουάριο του 1925, ο Βάρναλης καλείται σε απολογία από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με την κατηγορία της διάδοσης ανατρεπτικών και βλάσιμων ιδεών και το Μάρτιο τίθεται σε εξάμηνη αργία. Η φιλική εταιρεία θα πάρει στεναρά το μέρος του και θα γράψουν στις πίσω σελίδες ένα πολύ πολύ θερμό και έντονο κείμενο για την υπεράσπισή του. Θα σας διαβάσω λίγα αποσπάσματα. Το έντιμο εκπαιδευτικό συμβούλιο έκαμε άλλη μια γενναία και φωτεινή πράξη αυτές τις μέρες. Πράξη που δικαιολογεί πέρα και πέρα την ύπαρξή του και το εκατομμύριο που τσεπώνουν οι 15 γέροι του κάθε χρόνο για μισθούς. Το έντιμο εκπαιδευτικό συμβούλιο, μια από τις πολλές ηθικές ανεμοδούρες της ελληνικής πατρίδας, ζήτω η καθαρέβουσα και ο βασιλιάς, σ' αφησάει από εδώ. Ζήτω η δημοκρατία και ο Βενιζέλαρος, σ' αφησάει από εκεί. Έπαψε αυτές τις μέρες τον καθηγητή κύριο Βάρναλη. Λόγο υπηρεσιακό για να τον πάψει δεν είχε. Ο Βάρναλης δίνει μια ορισμένη εργασία στο κράτος. Για αυτή την εργασία και μισθοδοτείται, κάνει ως καθηγητής το καθήκον του και πάνω σε αυτό δεν μπόρεσαν να του βρουν τίποτα. Ο Βάρναλης είναι και σκεπτόμενος άνθρωπος. Αντί να περιοριστεί στο καβούκι της διδασκαλίας, του συντακτικού και της γραμματικής, συγκινήθηκε και από τα μεγάλα προβλήματα που κρατούν σε αγωνία την παγκόσμια διανόηση και ήβρε πως δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Αυτές τις αντίληψεις,
σπρωγμένος, έγραψε έργο που είναι λάθος να χαρακτηρίζεται ως πολιτικό, κομμουνιστικό και αντιαστικό. Αναφέρονται στο φως που καίει. Το δημοσίευσε πριν 3 χρόνια με ψευδόνυμο. Αυτός ο λόγος χρησίμεψε για να τον απολύσει το εκπαιδευτικό συμβούλιο. Δικαιολογία εσχρή. Και λίγο παρακάτω θα πούν, αυτοί που απολύσανε τον Βάρναλ, τον απολύσανε επειδή το θέλησε η Εστία, η εφημερίδα Εστία. Και θα αρχίσει να στρέφεται εναντίον της Εστίας το κείμενο και καταλήγει. Αυτά έχουμε να πούμε σε εκείνους που εκπροσωπούν το κράτος. Η εξάμηνη απόλυση του Βάρναλ, που κουτοπώνυρα και από φόβο για το μηνιάτικό τους αποφάσισαν οι έντιμες ανεμοδούρες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δεν έχει να ωφελήσει τίποτα άλλο πάρεξ να ικανοποιήσει την ιδιοτέλεια της απογευματινής πατσαβούρας και το φιλότιμο του αφιλέστατου κυρίου Τάδε, ενός που είχε γράψει το κείμενο. Και επειδή η απόλυση του Βάρναλ δεν ατιμάζει μονάχα εκείνους που την παρασκεύασαν, μα και ντροπιάζει κάθε τι που λέγεται Ελλάδα, έχουμε την αξίωση να μην εκτελεστεί. Δεν θα συνεχίσω να ξεφυλίζω τεύχη της, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η φιλική εταιρεία δεν έπαιξε το ρόλο που φιλοδοξούσε να παίξει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έζησε για πολύ. 6 μήνες μονάχα. Δεν ξέρω αν έκλεισε μόνο για οικονομικούς λόγους, όπως υπενήσεται ο Δούκας, ή αν άρχισαν να αναφύονται και ιδεολογικές διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της. Συμπερασματικά θα έλεγα τα εξής για το περιοδικό. Πρώτον, στη σύντομη ζωή του πρόλαβε να δημοσιεύσει κείμενα που έχουν ήδη λάβει σημαντική θέση στην νεοελληνική γραμματεία του 20ου αιώνα. Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώνεις 100 χρόνια μετά, γιατί μιλάμε τώρα για τη φιλική εταιρεία έναν αιώνα μετά. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να τα ξεχωρίζεις και να τα δημοσιεύεις την εποχή που γράφονται. Όλα τα κείμενα της φιλικής εταιρείας είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Επίσης, η φιλική εταιρεία δεν ασημαντολογεί και αποφεύγει με κάθε τρόπο τη φιλολογική μικρολογία. Δεύτερον, η φιλική εταιρεία είναι ένα σπάνιο δείγμα περιοδικού όπου συνυπήρχαν λογοτεχνία και ζωγραφική, με τρόπο συνεκτικό όμως, ενιαίο, όχι σαν να είναι 2 μέρη του ίδιου περιοδικού. Τρίτο και κυριότερο ίσως, η φιλική εταιρεία υπήρξε ένα σπάνιο δείγμα επίσης ανοιχτού ιδεολογικά περιοδικού. Ενώ θέλει να είναι, και ο Κόντουγλου το θέλει πρώτος και καλύτερος, ένα περιοδικό μάχης, άρα περιοδικό ιδεολογικής συνοχής, είναι ταυτόχρονα ένα περιοδικό στο οποίο συνυπάρχουν χριστιανοί, Εβραίοι, ο Ιωσέφ Ελιγιά που μεταφράζει διαρκώς εβραϊκή γραμματεία, παλαιότερη αλλά και σύγχρονη, και μάλιστα μεταφράζει και συγγραφείς του σιωνιστικού ρεύματος. Συνυπάρχουν λοιπόν χριστιανοί Εβραίοι, αγνωστικιστές και άθεοι, ιδεαλιστές και υλιστές, φιλοσοφικά μιλώντας, κομμουνιστές και, θα απέφευγα τη λέξη αντικομμουνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία συμπάθεια στην κομμουνιστική ιδεολογία. Επίσης, ενώ η φιλική εταιρεία δίνει έμφαση στην ελληνική πνευματική παράδοση, είναι ανοιχτή και στις άλλες πνευματικές παραδόσεις, μεταφράζει παλαιότερα και νεότερα κείμενα από άλλες γλώσσες. Στίβενσον, Μπιάλικ, Γκόρκι, Χάμσον, Φάμπρ, Μοντένιο. Το Μοντένιο το μεταφράζει ο ίδιος ο Κόντουγλου, μεταφράζει το περίφημο δοκίμιο του Μοντέν για τη φιλία. Πόε βεβαίως. Και επίσης παρακολουθεί και παρουσιάζει αυτά που γίνονται έξω, όχι με καθυστέρηση, αλλά την ίδια τη στιγμή που γίνονται στο γερμανικό θέατρο, στις καστικές τέχνες και μάλιστα όχι μόνο στις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αλλά χάρη στο Βάσο Δασκαλάκη και στις σκανδιναβικές χώρες. Εν τέλει, και τελειώνω, ποιο είναι το κριτήριο
το κυριότερο, κατά την κρίση μου, το μόνο για να αξιολογήσει κανείς ένα παλιό περιοδικό. Το κριτήριο είναι αν την ώρα που το παίρνεις στα χέρια σου και το ξεφυλίζεις, χρόνια μετά ξαφνιάζεσαι από το κείμενά του και σου ανοίγει η όρεξη να τα διαβάσεις. Η φιλική εταιρεία πληρεί απολύτως αυτό το κριτήριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζουμπουλάκη για όλη αυτή την τόσο ουσιαστική παρουσίαση αυτού του τόσο φροντισμένου περιοδικού και πραγματικά ένας σταθμός στο ελληνικό μεσοπόλεμο στην αρχή τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βιβλάκης, παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Ο κύριος Βιβλάκης είναι καθηγητής σπουδών στο... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και έχει ασχοληθεί πολύ και με την... Δηλαδή, έχει εκδώσει ένα βιβλίο αρκετά παλιότερα, πολύ συλλεκτικό τόμο για τον Κόντογλου, με τίτλο «Εν εικόνη διαπορούμεντος Φώτης Κόντογλου». Και με έναν τρόπο μελετά και στα κείμενά του τη θρησκεία και το θέατρο. Με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Κύριε Βιβλάκη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Ζουμπουλάκη για αυτή την τιμή να είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Ξεκινώ λοιπόν με αυτή την περιδιάβαση στη σχέση του Κόντογλου με την θεατρική πρακτική, λέγοντας ότι από παιδί ο Φώτιος Αποστολέλης ήταν το επίκεντρο της παρέας, επειδή είχε μια ιδιαίτερη κλίση στην παραστατική αφήγηση. Είχε την ικανότητα ήδη από τα μαθητικά χρόνια στο Γυμνάσιο Κηδωνιών να ζωγραφίζει αλλά και να μιμείται κωμικούς και καταγέλαστους τύπους, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγαπητού του συμμαθητή Στρατιδούκα. Την περίοδο 13-14, όταν έρχεται φοιτητής πλέον στην Αθήνα, στη Σχολή Καλών Τεχνών με το θείο του Στέφανο που τον γράφει ως πρωτοετή, τον συναντούμε να βάβει θεατρικά σκηνικά κοντά στον Αρμενόπουλο και στον Παπαλουκά που ήταν ήδη εκεί ένα χρόνο μεγαλύτερο στη σχολή. Την περίοδο της φοιτητικής ζωής παρακολουθεί παραστάσεις ελληνικές και βιενέζικες οπερέτες στο Δημοτικό Θέατρο μαζί με τον Δούκα. Και τώρα, προτού προχωρήσουμε σε επαφές που είχε ο Κόντογλου με τη σκηνική πρακτική μετά τη μικρασιατική καταστροφή, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα πολύ συνοπτικό περίγραμμα της θεατρικής κατάστασης στην Αθήνα. Η πρώτη δεκαετία που εγκαθίσταται ο Κόντογλου στην Αθήνα είναι μια εξαιρετικά γόνιμη περίοδος για το ελληνικό θέατρο. Σε αρχές του αιώνα έχει εμφανιστεί ο Γρηγόριος Ξενόπουλος με τη μεταφορά του θεάτρου των ιδεών στα καθημάς, αλλά ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα σταθερές βάσεις για τη σκηνική πρακτική ήταν το κομιδίλιο, το δραματικό ιδίλιο, μια επιστροφή κατά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο στην αυθεντική υποθετική ελληνικότητα και βεβαίως η παντοδύναμη επιθεώρηση. Παράλληλα υπήρχε η λαϊκή παντομήμα και ο Καραγκιόζης, ο οποίος αφού είχε εξελινιστεί και είχε αποβάλει την Οθωμανική περιβολή, ήταν κυρίαρχος στα λαϊκά στρώματα και διασκέδαζε ένα πολυπληθές κοινό, πολύ μεγαλύτερο, όπως ξέρουμε, από τα συμβατικά θέατρα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αρχές του 20ου ιδρύεται και η νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου και το Βασιλικό Θέατρο με τον Θωμά Οικονόμου στην ηγεσία και καθιέρουν τη δημοτική στη μετάφραση και νέα αισθητικά ρεύματα επιβάλλουν την παρουσία τους, ενώ αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα στην υποκριτική και τη σκηνογραφία. Ας σημειωθεί ότι η μίμηση του Κόντογλου στο δημοτικισμό έγινε, ενώ ήταν ακόμα μαθητής στο Γυμνάσιο Κηδωνιών, από έναν ηθοποιό, από τον Νικόλο Ραυτόπουλο, ηθοποιό του Χριστομάνου που είχε ξεμείνει στο Αϊβαλί. Ο Κόντογλου, όπως μας πληροφορεί πάλι ο Στρατής Δούκας, επηρέασε τον ίδιο στο δημοτικισμό. Το 1918, όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η νέα γενιά των ηθοποιών βαδίζει στα χνάρια του βεντετισμού, όπως ήταν γνωστό το φαινόμενο ήδη στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Τέσσερις ηθοποιοί θειασάρχες κυριαρχούν. Τηλέμαχος Λεπενιώτης, Μίτσος Μιράτ, Κιβέλη Ανδριανού, Μερίκα Κοτοπούλη, οι οποίοι εκφράζουν τον κόσμο των ενεργόμενων αστών.
Στο Μεσοπόλεμο δημιουργούνται θείες πρόζας και οπερέτας, ενώ πλέον η σκηνική πρακτική χωρίζεται στο καλλιτεχνικό και εμπορικό θέατρο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει ότι αυτή την περίοδο, όπου συνήθως τα έργα μεταφράζονται από γαλλικά θεατρικά περιοδικά με μεταφράσεις που γίνονται στο πόδι, είναι ότι παρουσιάζεται ως αίτημα από τον κόσμο του θεάτρου η ίδρυση δραματικών σχολών, προκειμένου να εξχρονιστεί το ελληνικό θέατρο και να μορφωθούν οι νέοι ηθοποιοί, οι οποίοι θα είναι και το αντίπαλο δέος στους πρωταγωνιστές και τις βεντέτες της εποχής. Το 1918 λοιπόν αναμορφώνεται η Σχολή του Οδείου Αθηνών, εμφανίζεται η Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι το 1923, ένα χρόνο μετά την καταστροφή, ιδρύεται η Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και σε αυτή τη σχολή στηρίζει ο Φώτος Πολίτης και σε αυτή τη σχολή δραστηριοποιείται ο Φώτης Κόντογλου. Με τη μικρασιατική καταστροφή, το θεατρικό τοπίο στην Αθήνα άλλαξε ριζικά. Όπως αλλάζει και το τοπίο του Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο το βλέπουμε εδώ τόσο όμορφο και τα λοιπά στην πλατεία Κοντζιά, όμως μόλις γίνεται η καταστροφή, ξέρουμε ότι εκεί εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες στα θεωρία για να ζήσουν, επειδή δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Αργότερα βέβαια καταστράφηκε, γκρεμίστηκε από τον Δήμαρχο Κοντζιά. Το τοπίο λοιπόν αλλάζει στην Αθήνα, οι περιοδίες εκτός Ελλάδας διακόπτονται και η πρωτεύουσα παίζει βασικό ρόλο σε επιλογές των θειάσεων. Περνάμε στο θέατρο της αστικής εποχής, όπου το θέατρο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιχείρηση. Ο πληθυσμός της πόλης τριπλασιάζεται, δυναμώνει η διάκριση κέντρου και λαϊκής συνοικίας. Το καλοκαίρι βασιλεύει στα προάστια ο Καραγκιόζης, ενώ η επιθεώρηση μετά το 1922 αρχίζει να χάνει έδαφος, χάνοντας δηλαδή την πολιτική επικαιρότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά διατηρώντας το μουσικοχορευτικό θέαμα και την πολυτέλεια σε σκηνικά και κουστούμια με νούμερα σκανδαλιστικά, με υπονοούμενα κτλ. Τραγούδι και χορός στην υπηρεσία της διασκέδασης και της εκτόνωσης. Την περίοδο αυτή, ακόμα ένας νέος αντίπαλος εμφανίζεται στην αγορά του θεάματος. Είναι ο κινηματογράφος, ο οποίος εισβάλλει και διεκδικεί το κοινό του και δίκαια ενθουσιάζει τους θεατές. Στην λογική λοιπόν, εδώ είναι μία αφίσα από μία επιθεώρηση που άφησε εποχή λόγω των σκηνικών, που είναι πριν το 22 βέβαια, και ο Καραγκιόζης, ο οποίος πραγματικά εκείνη την εποχή είναι στην κορυφωσή του. Στη λογική λοιπόν της πρακτικής επιτυχίας από τα θεάματα του 20, τη δεκαετία του 20, καταγράφονται μία σειρά από προσπάθειες και πρωτοβουλίες, είτε από μεμονωμένους ηθοποιούς είτε από ομάδες. Οι άνθρωποι του θεάτρου κινητοποιούνται προκειμένου να προωθήσουν την πρωτοπορία είτε ως προς το ρεπερτόριο είτε ως προς την υποκριτική τέχνη, με σκοπό την αναζωογόνηση της σκηνής. Και μία λέξη μαγική είναι το κλειδί για αυτήν την αναζωογόνηση, για αυτήν την αναγέννηση του θεάτρου. Είναι η λέξη πρωτοπορία. Συχνά στις κριτικές εποχής συναντούμε αυτό το αίτημα, όπως ο Άλκης Τρίλος που στις κριτικές του τονίζει ότι το αθηναϊκό κοινό διψά να δει έργα πρωτοπορίας παιγμένα από ηθοποιούς πρωτοπορίας. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε τώρα να κινείται ο Κόντογλου, να δραστηριοποιείται μέσα σε αυτούς τους χώρους και μέσα σε αυτές τις ομάδες. Η πρωταγωνίστρια, η Κατερίνη Βερόνη, που ξεκινάει ας πούμε αυτόν τον θρύλο με τις βεντέτες τον 19ο αιώνα, και συνεχίζοντας βέβαια στον 20ο, σε αρχές 20ου, η Κυβέλη Αδριανού και η Μαρίκα Κοτοπούλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Κόντογλου μετά το 22. Η πρώτη του ενασχόληση με θεατρικά κείμενα είναι η μετάφραση αποσπασμάτων του Σέξπιρ, τα οποία περιλαμβάνει στη Βασάντα του 24. Δεν ξέρω αν έχουν δημοσιευτεί κάπου αλλού. Όμως πιστεύω ότι το κίνητρο για τις μεταφράσεις αυτές είναι η ποιητικότητα του σεξπιρικού δράματος, δεδομένου ότι η έκδοση της Βασάντα περιλαμβάνει κείμενα του Ιώβ και του Δαβίδ, όπου κυρίαρχα στοιχεία είναι ο πόνος, η πίκρα, η ματαιότητα και η μοναξιά. Με ενωπέσεις μνήμες της προσφυγιάς και το ταξίδι στον Άθωνα, τα τρία κείμενα που μεταφράζει θα έλεγα ότι καθορίζουν και τις τρεις βασικούς άξονες, αν θέλετε τρεις βασικές πτυχές της σκέψης του, που είναι το χρήμα,
Μεταφράζει τον Τίμωνα των Αθηναίων το απόσπασμα που μιλάει για το χρυσάφι και που αρνείται ο ήρωας σαν το κίτρινο σκλάβο, ενώ θρηνεί για την έκπτωση της ανθρώπινης φύσης. Στον Άμλετ μεταφράζει την περίφημη σκηνή με το φιλοσοφικό ερώτημα της ύπαρξης, μία σκηνή που μοιάζει τρομερά, θυμίζει πάρα πολύ τον Αβάσι Σόι που θρηνεί στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τέλος το «Όπως αγαπάτε», ο εξόριστος Δούκας βιώνει την αλήθεια και την ευτυχία μακριά από την οργανωμένη κοινωνία μέσα στη φύση. Και ερχόμαστε βέβαια πολύ κοντά σε αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από τον Σταύρο Ζουμπουλάκη για τη φύση, που είναι ένα θέμα που τον απασχολεί διαρκώς μέχρι το τέλος ζωής του, και πάρα πολλά κείμενα στη δεκαετία του 50 ασχολούνται με το θέμα της φύσης και της απλότητας. Τον μονόλογο του Άμλετ από την τρίτη πράξη τον αφιερώνει στο Βέλμο, τον γιο της απολίας. Ο Βέλμος είναι το πρόσωπο κλειδί που φαίνεται ότι τον γνώρισε στους θεατρικούς κύκλους της Αθήνας. Είναι αυτός που τον συστήνει στο Μίτσο Μιράτο, ο οποίος ήταν από τη Σμύρνη. Ο αμλετικός ηθοποιός Βέλμος, μόλις 5 χρόνια μεγαλύτερος του Κότογλου, ένας αναρχοχριστιανός εποχής επαναστάτης, ο οποίος είχε ιδρύσει ένα στέκι κοντά στην πλατεία Συντάγματος, το Άσυλον Τέχνης, υπήρξε στενός αδελφικός φίλος του Κότογλου και συχνά η δέσπο στις διηγήσεις του τον ανέφερε για τις περιπέτειες που είχαν στην Αθήνα της εποχής, τα νυχτερινά περπατήματα και γενικώς ό,τι ζούσαν εκείνο τον καιρό. Έχει ενδιαφέρον, έτσι και συνδυάζοντας τώρα με αυτά που ακούσαμε για τη φιλική εταιρεία, ότι στα 1926 που βγάζει το πρώτο τεύχος, όπου παρατίθεται στο Φραγγέλιο, στο περιοδικό Φραγγέλιο, το περιοδικό που εξέφραζε τον Βέλμο και την παρέα του, εκεί, αφού γίνεται εφήγηση για την έξοδο των εμπόρων από τον ναό, από τον Ιησού, το Φραγγέλιο δηλώνει ότι πιάνουμε σήμερα τον αγώνα χωρίς να έχουμε προσωπικά με κανέναν, τα έχουμε μοναχά με το κακό και με αυτό θα αντικριστούμε με το κοινωνικό κακό. Αυτή τη χρονιά, το 1926, ο Κόντογλου παρακολουθεί τη γενική πρόβα της Αντιγόνης στο Ηρώδιο με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Πρόκειται για μια ιστορική παράσταση με τον Δημήτρη Ροντήριο στο ρόλο του Έμονα και στον χορό, μάλιστα, στην ομάδα εκεί βρίσκεται και ο Βέλμος. Δίπλα στον Κόντογλου είναι ο Μίτσος Μιράτ και ο γιος του, ο ηθοποιός Δημήτρης Μιράτ. Ο Κόντογλου καταγράφει τη γενική δοκιμή με σκίτσα επάνω στον μπλοκ που είχε απλώσει στα πόδια του. Έχω την προαίσθηση ότι αυτά τα σκίτσα θα βρεθούν. Είναι η περίοδος λοιπόν που ο Κότογλου παρακολουθεί τη δράση μιας πρωτοπορίας και με την οποία πρωτοπορία με τους περισσότερους συντελεστές σχετίζεται. Είναι λοιπόν ένας πολύ ανοιχτός, πολύ φιλοθεάμων, πάρα πολύ κοντά σε αυτό που συμβαίνει στη θεατρική Αθήνα. Ένας σημαντικός σταθμός στην αναβίωση του αρχαίου δράματος είναι οι αδελφικές γιορτές του Άγγελου Σκελιανιού και της Εύας Πάλμερ τον Μάιο του 27, όπου στο επίκεντρο ήταν ο Προμηθέας δεσμότης, παράσταση του Προμηθέα. Εδώ είναι ο Μίτσος Μιράτ, τον οποίο είχε ζωγραφίσει ο Κόντογλου όταν τον πρωτοπήγε ο Βέλμος στο σπίτι και τον είχε πάρει έτσι ο ύπνος και τον ζωγράφισε με μολύβι. Είναι μάλλον του 25. Είναι ένα χρόνο δηλαδή πριν από την παράσταση για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, που είναι η παράσταση της Εκάβης. Αλλά εδώ βλέπουμε στους Δελφούς, στο στάδιο, τότε που έγινε η παράσταση με τον Προμηθέα, ένα γεγονός πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας. Έτσι να πω παρενθετικά ότι ο Κόντογλου παρομοίαζε την Εύα Πάλμερ Σκυλιανού με τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, επειδή φορούσε ένα πολύ κοντό μανδύα η Εύα Πάλμερ, το μεταβυζαντινό Ιωάννη Βαπτιστή. Αυτή λοιπόν η ιστορία επηρεάζει πολύ την Κοτοπούλη, η οποία είχε μείνει εκτός Δελφών και αναλαμβάνει για πρώτη φορά να τη σκηνοθετήσει κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Φώτος Πολίτης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αναμορφωτές του θεάτρου της περίοδου, ο ιδρυτής του Εθνικού Θεάτρου και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε συνεργασίες που θα δούμε τώρα με τον Κόντογλου. Η Κοτοπούλη λοιπόν αποφασίζει την ίδια χρονιά να πειραματιστεί στην Αρχαία Τραγωδία και ανεβάζει την Εκάβη για πρώτη φορά στα νεότερα χρόνια, μια παράσταση που διαφημίστηκε πάρα πολύ. Μάλιστα ο Κωστής Μπαστιάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προωθεί πάρα πολύ την παράσταση με συνέντευξη της Κοτοπούλη και με πληροφορίες για όλο το παρασκήνιο. Επενέθηκε για τη χρήση του χορού και προκάλεσε πολύ θόρυβο λόγω των σκηνικών.
Με την παράσταση καθιερώνεται η επαγγελματική σκηνοθεσία στο αρχαίο δράμα, ενώ η προσέγγιση του Φώτου Πολίτη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τότε το θεωρείται ότι το αρχαίο δράμα προσελκύει κόσμο, άρα μπορεί να εκτιμηθεί ως ένα εναλλακτικό θέατρο που μπορεί να συμβάλλει ως αντίδοτο στο εμπορικό θεατρικό θέαμα. Τις μέρες που πλησίαζε η παράσταση, ξέσπασε μεγάλο θόρυβο στις εφημερίδες για το ζήτημα της σκηνογραφίας, επειδή ο Πολίτης δεν υιοθέτησε πλήρως την πρόταση των σκηνογράφων Σπαχή Καστανάκη, αφού κράτησε μόνο ένα κεντρικό μέρος, ένα κεντρικό τρίγωνο, και ο Κόντογλου ανέλαβε συνέχεια τον χρωματισμό και την αισθητική αρτιότητα του αποτελέσματος. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση φαίνεται ότι ο Κόντογλου έδωσε και κάποιες λύσεις στον χώρο, όπως είναι στα πλαϊνά, σίγουρα όμως πάντα σε μία συνομιλία και με τον ίδιο τον Φωτοπολίτη. Το επόμενο έργο που συμμετέχει ο Κόντογλου στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, στην οποία δραστηριοποιείται ο Πολίτης, είναι ο Βασιλικός του Μάτεση. Το 1927, όπου εδώ οι τριτοετής φοιτητές δίνουν παραστάσεις οι οποίες είναι εφάμιλες των επαγγελματικών παραστάσεων και τις οποίες σκηνοθετεί ο Φώτος Πολίτης. Ο Βασιλικός γράφτηκε στα 1829 και ήταν ένας τελείως άγνωστο κείμενο στην Ελλάδα. Πρωτοπαρουσιάζεται τότε και προκαλεί εξαιρετικές εντυπώσεις. Πρόκειται για μια καινοτομία στην ελληνική σκηνή, επειδή αξιοποιείται ένα ξεχασμένο κείμενο που βρίσκει τη θέση του ως παράσταση. Η ιδέα της παράστασης ήταν του Φώτου Πολίτη και του Πάνου Καλογερίκου, οι οποίοι πρότειναν το έργο στο Συμβούλιο της Σχολής. Ξέρουμε μάλιστα ότι για τις σκηνογραφίες, τις οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες της σχολής τις δημιουργούν ο Παπαλουκάς και ο Κόντογλου μαζί, κόστησαν 30.000 δραχμές. Ο ίδιος ο Κόντογλου δεν έχει αφήσει κάποια μαρτυρία για τη συμμετοχή του. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα της εποχής καταγράφουν την καινοτομία στο επίπεδο των σκηνικών και των κουστούμιών. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση πώς ήταν το πάτωμα, ο χώρος της σκηνής, που δημιουργούσε έτσι κυματισμούς που θύμιζε πάρα πολύ το φυσικό έδαφος, αλλά όχι πάλι με μια φωτογραφική ομοιότητα όπως θα μας πούνε οι κριτικοί, αλλά με ένα γερό εμπρεσιονισμό, όπως λένε, άγνωστο ως εκείνη τη στιγμή στα θεατρικά πράγματα. Προχωράμε μετά το Βασιλικό, δύο χρόνια μετά, όπου έχουμε το νέο πείραμα του Πολίτη και είναι η Θυσία του Αβραάμ, που πραγματικά είναι μια παράσταση σταθμός για τη σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου. Η Θυσία του Αβραάμ ήταν γνωστή από τις πολλές εκδόσεις, αλλά άγνωστη στην επαγγελματική σκηνή. Πεζόταν στα Επτάνησα από ερασιτέχνες, αλλά οι επαγγελματίες ηθοποιοί την αγνοούσαν. Στο πρόγραμμα της παράστασης δίνεται η σκηνοθετική προσέγγιση. Το έργο, το οποίο για πρώτη φορά αναβιβάζεται επί σκηνής ελληνικού θεάτρου, θα παιχθεί σύντομα με τον ρυθμό της μεταβυζαντινής εποχής κατά την οποία εγγράφει. Γνωρίζουμε ότι τα χρώματα ήταν μπλε, πράσινο και κεραμιδί με τις αποχρώσεις. Η μακέτα του Κόντογλου δεν έχει εντοπιστεί. Ωστόσο, γνωρίζουμε από μαρτυρίες ότι η παράσταση που ακολουθεί, η δεύτερη παράσταση της Θυσίας που καταγράφεται και ακολουθεί αυτή την παράσταση που γίνεται το 1933 στο Εθνικό Θέατρο πάλι σε σκηνοθεσία Πολίτη, ουσιαστικά ακολουθεί την ίδια αντίληψη του Κόντογλου. Ουσιαστικά ο Κόντογλου ενοποιεί τους διαφορετικούς τόπους που απαιτεί το δράμα, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο, εφαρμόζοντας τις αρχές της βυζαντινής εικαστικής παράδοσης, αλλά τώρα σε μια τρισδιάστατη θεατρική σκηνή. Στο κέντρο της σκηνογραφίας, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, εξασφαλίζει διαδρόμους της κίνησης του Αβραάμ και του Ισαάκ, αριστερά βρίσκεται το σπίτι του Αβραάμ και δεξιά ακόμα ένα κτίσμα. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή βυζαντινή εικόνα, αδέσμευτη ως προς τον χρόνο, γεγονός τελείως άγνωστο για τη σκηνογραφική παράδοση. Όλη η σκηνή μοιάζει με ένα τεράστιο ζωγραφικό πίνακα. Ο σκηνογράφος λοιπόν εδώ είναι πάνω απ' όλα ένας εικαστικός καλλιτέχνης, ο οποίος καλείται να δημιουργήσει τη σκηνή σαν να έχει μπροστά του έναν άσπρο, έναν άδειο καμβά. Ο Πολίτης με την παράσταση αυτή
δίνει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι ότι παίζεται, μπαίνει στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και η παράσταση που γίνεται το 33 πάλι γίνεται Μάρτιο, με σκοπό έτσι να φανερωθεί ότι υπάρχει ένα δείγμα πνευματικής επιδόσεως της φυλής, ένα από τα καλύτερα δείγματα πνευματικής επιδόσεως της φυλής. Και πράγματι, ο Φώτος Πολίτης έχει αυτό το, σαν λάβαρο θα έλεγα, αυτό το έργο, τη θυσία του Αβραάμ, για να επιτεθεί στη Δύση και να πει έπρεπε να είμαστε τόσο αθεράπευτα άκρητοι και τόσο φύση σκλάβοι που να ζούμε σαν σκυλιά της Δυτικής Ευρώπης, εξαρτημένοι συνεχώς από τα λογοτεχνικά της προστάγματα, ώστε να μην προσέξει ούτε ένας ελληνικός θίασος μέσα σε 100 χρόνια θεατρικής ζωής τον ελληνικό τούτο αριστούργημα. Ο Πολίτης προσπαθεί να αποδείξει την πρωτοτυπία της θυσίας και συγκρίνει το δημιουργό με τον Σέξπιρ και τον Εσχύλο. Λέει ότι έχει θρησκευτική φιλοσοφία γνήσια ελληνική. Η λέξη ελληνικότητα και ελληνικός έρχεται και ξανάρχεται στο κείμενο αυτό που ουσιαστικά προετοιμάζει το κοινό για να δει την παράσταση. Συγκρίνει μάλιστα και τις ρώσικες στέπες με το ελληνικό φως. Μία λοιπόν ελληνικότητα με αυτό το έργο, η οποία πλέον εκφράζεται στις σκηνοθεσίες με το βυζαντινό σκηνικό της θυσίας, με τα κοστούμια του βασιλικού και με τα λαϊκά στοιχεία που μπολιάζονται στο εξής οι παραστάσεις, όπως χορή, τραγούδια, πανηγύρια, πολλά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού. Κάτι το οποίο πλέον θα το δούμε στη συνέχεια από τον Κάρο Λουκούν στην λαϊκή σκηνή, στο πρώτο σχήμα που κάνει μετά το Κολέγιο Αθηνών και στο Θέατρο Τέχνης στη συνέχεια. Είπα Κάρολος Κουν και ο Κάρολος Κουν με τον Κότο γνωρίζονται στο κολέγιο. Το 1934 ο Αλέξης Σολωμός, ο γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος έκανε γνωστό τον Αριστοφάνη στο Φεστιβάλ Αθηνών και στην Αστική Αθήνα, ζωγραφικάνει ένα σκίτσο και βέβαια δεν είναι, προφανώς είναι ο Κόντογλου, ο δάσκαλός του που ήταν τότε στο μάθημα της γραφικής. Πιστεύω ότι μετά από αυτή τη μικρή παρουσίαση που έγινε μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία της συμβολής του Κόντογλου σε μια κρίσιμη εποχή που αναζητά τη θεατρική της ταυτότητα μέσω της επανεκτίμησης του παρελθόντος με τους νέους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σκηνογράφους να αντιδρούν στο κατεστημένο των θεασαρχών και της θεατρικής οικογενειοκρατίας προκειμένου να μπει μια νέα βάση στα θεατρικά επαγγέλματα και να αναμορφωθεί γενικότερα το θεατρικό σύστημα. Είναι μια εποχή όπου έχει σχέση με τον Τσαρούχη. Με τον Τσαρούχη, να εδώ μια εικόνα από το επιστήλιο της Παντάνας στο Μοναστηράκι, όπου όλο το επιστήλιο έχει ζωγραφιστεί, το έχουν ζωγραφίσει μαζί, τέλος πάντων περισσότερο Τσαρούχης, είναι μια συζήτηση αυτό ποιος έχει ζωγραφίσει τι. Αλλά αυτό που φαίνεται στο θέατρο είναι αυτή η αλλαγή στη συνέχεια με την εροφύλη που παίζει, που παρουσιάζει ο Κάρολος Κούν με τη λαϊκή σκηνή. Είναι η εποχή που η σκιά του Κόντογλου πέφτει στις πρώτες παραστάσεις του Κάρολου Κούν, γιατί με τον Κόντογλου πραγματικά ανακαλύπτει την παράδοση και οι παραστάσεις αυτές είχαν και παιδαγωγικές προθέσεις ώστε να γίνει η αντιληπτή εικόνα τη συνέχεια στο ελληνικό θέατρο, αλλά και να φανεί αυτή η Ελλάδα την οποία ο Κούν αγνοούσε και η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά του με έναν μαγικό τρόπο από την παρουσία του Φώτη Κόντογλου. Γνωρίζουμε ότι ο Κούν επηρεάστηκε πάρα πολύ όταν είχε έρθει στην Αθήνα από τον Κόντογλου. Είχε κοντά του διαρκώς τα ταξίδια μαζί με τα ποίηματα του Καβάφη και ένα βιβλίο με ζωγραφίες του Θεόφιλου. Ένας μικρασιάτης από την Προύσα ήταν ο Κούν και μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη. Η προσφυγική του ιδιότητα και το ανήσυχο πνεύμα έφεραν κοντά τον κοσμοπολίτη με τον Ανατολίτη, τον Κόντογλου. Η εντολή του Κόντογλου για ηθαγένεια θα γίνει ένας σταθερός πόλος στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, αλλά θα πρόσθετα και στις υπαρξιακές του ανησυχίες, αφού το Θέατρο Τέχνης που ιδρύεται το 1942 είναι μια αδελφότητα με επικεφαλής τον δάσκαλο που διαμορφώνεται, όπως θα πει ο Τάσος Λιγνάδης, σε ένα σώμα αποστολικό. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση της Εροφύλης γίνεται το 1934, είναι η στιγμή που έχει φύγει
ο Τσαρούχης από τον Κόντογλου, γιατί ήθελε να ακολουθήσει τη δική του πορεία, το δικό του δρόμο. Ο Τσαρούχης μας έχει πει ότι εκείνη την εποχή τον παρενούσε να καταλήψει το θέατρο, γιατί ήταν όργανο του Σατανάκη Φθήρη. Πιστεύω ότι αυτές οι συμβουλές ήταν περισσότερο μια προσπάθεια απέλπιδα να τον κρατήσει κοντά του, γιατί ήξερε ότι θα φύγει από κοντά του. Τον θαύμαζε και τον πίστευε πάρα πολύ. Ο Κόντογλου στήριξε πάρα πολύ τον Γιάννη Τσαρούχη. Έχω ακούσει ιστορίες από τη Δέσπο, την Κόντογλου, για τη σχέση τους. Άρα τελικά αποχωρεί, και τη χρονιά που αποχωρεί εμφανίζεται ο Τσαρούχης στην λαϊκή σκηνή με μια σκηνογραφία η οποία σαφώς, όπως έχει αποδειχθεί, είναι επηρεασμένη από τον Πυρσό και από την εικονογραφία του Κόντογλου για τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Το κεντρικό στοιχείο αυτό του Ερωτόκριτου, με τα σπίτια αριστερά και δεξιά, φαίνεται ότι επηρέασε πάρα πολύ τον Τσαρούχη, και ο ίδιος μάλιστα έχει και σχετικές αναφορές. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον στην παράσταση, πέρα από το σκηνικό, είναι όλο το ύφος και όλο το ήθος της παράστασης, όπου φαίνεται ότι γίνεται ένα πείραμα. Ο Πανάρετος δηλαδή μοιάζει με στρατιωτικό άγιο, έχει μουστάκι και μακριά μαλλιά, παραπέμποντας τον Αθανάσιο Διάκο, έχει περικεφαλαία σαν τον Μέγα Αλέξανδρο του Θεάτρου Σκιών. Μάλιστα και δύο κριτικοί στην σκηνή παίζουν ζωντανά μουσική. Είναι ο Νικόλαος Κουφιανός που παίζει λύρα και η Σαντούρη ο Αντωνάκης ο Τσεσμές. Στο πρόγραμμα της παράστασης αυτής, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι υπάρχει ένα φοβερό μανιφέστο για την ελληνικότητα και για τον λαό, λέγοντας ότι ο κάθε λαός μπορεί να δημιουργήσει και να αποδώσει μόνο όταν νιώθει τον εαυτό του ριζωμένο στην παράδοση. Και βέβαια μια άρνηση του ρεαλισμού, το θέατρο όπως και όλες οι άλλες τέχνες λέει, το μανιφέστο αυτό δεν έχει σκοπό να ξεσηκώνει το ό,τι βλέπει, το ό,τι ακούει, το ό,τι αισθάνεται κανένα στη ζωή, αλλά είναι μια τέχνη με αυτοτέλεια που κρίνεται σύμφωνα με τους νόμους της και όχι κατά πόσο μιμείται την ζωή πετυχημένα ή όχι. Αγάπησα λοιπόν την Ελλάδα, θα μας πει ο Κουν, και κάθε τι ελληνικό από τον Φώτη Κόντογλου. Και πάντοτε λέει σκεφτόμουν, ο Κουν, αν αυτό που κάνω είναι φράγκικο ή ελληνικό. Ήταν δηλαδή σαν τη συνείδησή του. Και μάλιστα το καταπληκτικό με τον Κουν είναι ότι εξομολογείται ότι ο δρόμος που χάραξε για την κωμωδία, για τον Αριστοφάνη, ήταν αποκλειστικά αυτό που του είχε δείξει ο Κόντογλου. Και δεν θα ήθελα να πω ότι αυτή η παραδοχή είναι σήμερα κοινός τόπος στη θεατρολογική έρευνα για το θέατρο τέχνης και τις ιδεολογικές καταβολές του, αφού είχε οδηγήσει τον ξενόφερτο και ξενόθρευτο Κουν στην ανακάλυψη των γνήσιων χυμών και μορφών της ελληνικής ψυχής. Ο κύκλος του Κόντογλου με το θέατρο κλείνει όπως ξεκίνησε, με μετάφραση, και το συνδέει με τη φάση που βρισκόταν στο Παρίσι. Πρόσωπο κλειδί είναι ο Κωστής Μπαστιάς, ο οποίος εισηγείται στο Εθνικό Θέατρο. Βλέπουμε εδώ το πρακτικό που εντόπισα στο Αρχείο Πρακτικών του Εθνικού Θεάτρου το 1937. Εισηγείται λοιπόν εκεί μέσα σε μια σειρά έργων, μια κωμωδία του Μολιέρου που είναι οι κατεργαριές του Σκαπέν. Το 1995, που ερευνούσα τη θεατρική δραστηριότητα του Κόντογλου, εντόπισα το χειρόγραφο της μετάφρασης στη βιβλιοθήκη του Εθνικού, και πραγματικά νιώθω μια μεγάλη ευλογία για αυτό που έγινε τότε, γιατί μία σειρά από γεγονότα φέρανε στην επιφάνεια αυτό το κείμενο του Κόντογλου, το οποίο δεν το ξέρει κανείς, το ξέραν πάρα πολύ λίγοι. Η οικογένειά του συνήθως έλεγε για μία μετάφραση της Τρικυμίας που είχε κάνει για την Κοτοπούλη, αυτό κυκλοφορούσε στην οικογένεια. Εμφανίζεται λοιπόν αυτό το χειρόγραφο, γίνεται μια φωτοτυπία, και από τότε το χειρόγραφο αυτό είναι άφαντο. Δεν υπάρχει δηλαδή και τώρα που έγινε μια έρευνα στην βιβλιοθήκη του Εθνικού με τους ανθρώπους του Εθνικού πριν από ένα μήνα, δεν βρέθηκε το χειρόγραφο. Το πρωτότυπο βιβλίο του Μολιέρου ίσως το έφερε από τη Γαλλία, αν δεν το είχε αγοράσει από το παλαιοβιβλιοπωλείο του Βασιλάκη Κουμπούγια, που σύγχρεζε ως φοιτητή στην Αθήνα. Το βιβλίο αυτό το εντόπισα. Συγχωρείτε, κύριε Βιβλάκη, θέλετε λίγα να προχωρήσει, γιατί είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Ναι. Δηλαδή προχωρήσει αρκετά το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Ναι, ναι. Τελειώνω. Κλείνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η παράσταση
παρουσιάστηκε στη σκηνή το 1938 και η τελευταία αναφορά του Κόντογλου για το θέατρο είναι ένα έργο που κάνει και της Αγίας Ελένης και το αφιερώνει στη Λελένη Παπαδάκη. Αφήνω τον Καραγκιόζη, το θέμα του Καραγκιόζη, και θα τελειώσω με μια μικρή αποτίμηση. Ήδη από την πρώτη έκδοση του Πέδρου Καζάς, ο Κόντογλου διατυπώνει ένα όραμα με τόλμη, επιδιώκοντας να ανοίξει ένα δρόμο που έχει σταθερό προσανατολισμό στην πίστη και στις αξίες της αισθητικής. Οφείλουμε να μην υποτιμήσουμε όσα ο ίδιος ο Κόντογλου διακηρύσει, άλλοτε με τη μορφή μανιφέστου και άλλοτε με τη μορφή εξομολόγησης, στην προσπάθειά του να διαμορφώσει μια προσωπική στάση στα πράγματα. Στην κριτική του για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τα επιτεύγματα του που τον αφήνουν αδιάφορο, η απουσία της πίστης είναι που καθορίζει συχνά την αρνητική στάση του. Επομένως και η όποια δυσθυμία προς το θέατρο θα πρέπει να ερμηνευθεί όχι ως μια συντηρητική ή στενόμυαλη τοποθέτηση, αλλά ως μια συνεπή στάση ζωής. Η θέση του προς το θέατρο ήταν εκλεκτική. Γι' αυτό ξεχώριζε το Σέξπιρ ως θεοφοβούμενο, ενώ θεωρούσε ότι το θέατρο απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό κατά τη μαρτυρία του Μινωτή, αλλά ένα θέατρο, αφόριζε ένα θέατρο το οποίο η θεατρική πρακτική απομάκρυνε τον άνθρωπο από τη θέαση του πραγματικού εαυτού του και περιοριζόταν στην κολακία του κοινού σε παραστάσεις όπου αποθεωνόταν ο βοητετισμός και η παντοδυναμία του πρωταγωνιστή που είχε μεταφυτευτεί από την Ευρώπη στα καθημάς. Ανοιχτό στις προκλήσεις του καιρού, δεν αντιστάθηκε στο καινούριο και στα αιτήματα για το μοντέρνο στη σκηνή. Αφέθηκε στις νέες εμπειρίες και πρόσφερε τις δυνάμεις του όποτε το θέατρο τον χρειάστηκε, δίχως ο ίδιος να επιδιώξει να εμπλακεί σταθερά και συστηματικά με τη σκηνή. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι επιβάλλει την ελληνικότητα με τον αέρα του Ανατολίτη. Μια ελληνικότητα η οποία είχε άμεσους μαθητές, όπως ήταν ο Κούν που φαίνεται στην φωτογραφία και ο Γιάννης Τσαρούχης, αλλά και έμεσους μαθητές όπως είναι ο Σπύρος Βασιλείου ή ο Σάββας Χαρατσίδης που φαίνονται επίσης στην εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βιβλάκη. Με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά είχαμε ξεφύγει από τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την παρουσίαση του θεατρικού κόσμου της εποχής εκείνης και της θεατρικής πλευράς του Κόντογλου. Ο λόγος σε εσάς, έχουμε αν θέλετε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις. Κύριε Ζουμπουλάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον φίλο τον Ιωσήφ το Βιβλάκη. Ιωσήφ, μ' ακούς? Εάν είναι βέβαιος ότι ο Κόντογλου μετέφραζε τον Σέξπιρ από τα αγγλικά. Να πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει ένα τέτοιο έλεγχο. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ, σε έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Με έχει απασχολήσει, αλλά έχω διάφορες υπόνοιες, δεν έχω βεβαιότητες ακόμα. Πες τις υπόνοιες, πες τις μας. Δεν είμαι βέβαιος για την αγγλομάθειά του. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Να σας πω ότι θα είμαστε... Με συγχωρείτε. Α, δεν είναι το χέρι σας. Με συγχωρείτε πολύ. Προ. Λοιπόν, μια πολύ σύντομη ερώτηση στον κύριο Ζουμπουλάκη. Η Έλλη Αλεξίου γράφει ότι στη φιλική εταιρεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Κώστας Φακιανάκης μαζί με τον Κόντογλου και το Δασκαλάκη. Ισχύει αυτό ή ήταν απλώς ένας συνεργάτης όπως και οι υπόλοιποι? Ο Φακιανάκης που ήταν και με σπουδές αστρονόμου εκτός από μουσικού κλπ. Κλπ. Φως έπαιξε ρόλο ο Σφακιανάκης. Ήταν μια περίεργη μορφή, μεγάλη μορφή των θετικών επιστημών, συνθέτης, μουσικολόγος, καθηγητής μουσικής κλπ. Κλπ. Γράφει όλα τα κείμενα για τη μουσική και για τη Βυζαντινή στο πρωτεύουσα και για τον ελληνικό ρυθμό που λέει, δηλαδή για την δημοτική μουσική στη συνέχεια. Απολύτως παίζει αυτό το ρόλο. Είναι της παρέας της κριτικής ο Σφακιανάκης. Από εκεί τον γνωρίζει ο Κόντογλου. Πιστεύω όμως ότι ο κύριος συνεργάτης του Κόντογλου στη φιλική εταιρεία είναι ο Δασκαλάκης.
κύριος Μαθιόπουλος, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ και τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις που κάνανε. Του κύριου Ζουμπουλάκη για τη φιλική εταιρεία, ίσως το ξέρει, δεν το ανέφερε, γι' αυτό το επισημαίνω. Η σύγχρονη πρόσληψη του περιοδικού πρέπει να ήταν πολύ θετική. Έχω υπόψη μου μια επιστολή του Κατσίμπαλη, πολύ θερμή προς τον Σεφέρη, που του στέλνει και το τεύχος και μιλάει, ας το πούμε, να ένα περιοδικό κάπως έτσι, έχω την αίσθηση ότι του λέει που θα έπρεπε κι εμείς να βγάλουμε. Και μία επισήμανση στην ομιλία του... Κύριε Βιλάκη, συγγνώμη, είναι η ηλικία πλέον. Για την παράσταση του Βασιλικού υπήρξε επιστολογραφία που δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερο Βήμα και του Κόντογλου και του Παπαλουκά και του Πολίτη, όπου διευκρίνιζε ότι στην πραγματικότητα, λόγω υποχρεώσεων του Κόντογλου, τα σκηνικά το φιλοτέχνησε μόνος του ο Παπαλουκάς. Είναι και λίγο εριστική, ας το πούμε, αυτή οι επιστολές που δημοσιεύονται. Και όπως αφηνίζεται, το παραδέχεται και ο Κόντογλου βέβαια στο τέλος, ότι στην αρχή η συμφωνία ήταν να τα κάνουν μαζί, αλλά στο τέλος αποχώρησε από τις εργασίες. Και τα δύο σκηνικά από τις παράστασεις φιλοτεχνηθήκανε πλήρως εξ ολοκλήρου από τον Παπαλουκά. Αυτά. Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Να πω κάτι. Εύχος του περιοδικού Ιστορία της Τέχνης. Ο κ. Μαθιόπουλος έχει ένα εξαιρετικό κείμενο για τη σχέση Κόντογλου-Παπαλουκά. Έτσι, μια πλούσια και δύσκολη σχέση από ένα σημείο και πέρα. Να πω και εγώ, κλείνοντας αυτή την πρώτη φάση της ημερίδας μας, ότι σας περιμένουν πάλι στις 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και επίσης να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τις συναδέλφους και τους συναδέλφους του Ιδρύματος του Συμβουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, για όλη τη δουλειά που κάνουν, για όλες τις προσπάθειες υπό την διεύθυνση του κυρίου Ιβάν Χατζηβασιλείου. Και να πω και εγώ για την κυρία Άννα Νεπικίδα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια και όλη την ιδέα και όλη τη φροντίδα που δίνει σε αυτού του είδους εκδηλώσεις. Λοιπόν, σας περιμένουμε στις 3. Ευχαριστούμε πολύ.